Πώς και από εδώ, τι κάνετε. Είναι η μέρα Κυριακή, απόγευμα. Και σήμερα ξεκινάω τον καρπίζο vlog, το οποίο είναι ανέβει αύριο. Θες να πεις κανένα αστείο όλη Σάββατο για να καλύψουμε το περιεχόμενο. Στέφανε, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Είναι ακριβό να τηλεφωνήσεις από την Αμερική. Κοστίζει πάρα πολλά. Δείτε πόσο άδειο είναι το δωμάτιο χωρίς τον Στέφανο, είναι απίστευτο. Αλλά, Στέφανο, σου έχουμε μια έκπληξη. Που έφυγες για 20 μέρες. Σου έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Έχουμε αντικαταστάτη, την Ελισάβετ. Πώς νιώθεις, Στέφανε, νόμιζες ότι θα μας λείψει πάρα πολύ? Χαχα. Θα μπλέξεις ρε μαζί. Γελάμε με την Ελισάβετ που ήρθε να σου πάρει το δωμάτιο και να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σου για 20 μέρες για να κάνει edit. Που να τα ξέρω όλα αυτά, Στέφανο. Μην το πείτε, Στέφανο, ότι η Ελισάβετ θα πάρει τη θέση του για 20 μέρες. Είναι το μυστικό μας. Πείτε του να μην έχει συνέχεια την κάμερα στο χέρι, δεν μπορούμε άλλο. Εμείς οι viewers. Και η Λαμπρινή πήγε στο χωριό της. Πάει και η Λαμπρινή. Πω, νιώθω full vlogger τώρα. Λοιπόν, Ελισάβετ, έλα ρε μαλάκα, τώρα κορυδευόμαστε. Δες τα vlog από τους υπόλοιπους Έλληνες YouTubers πόσο ουσία έχουνε και πόσα πράγματα δίνουνε στη ζωή κάποιου. Εμείς γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε? Θα τους δώσουμε κάτι στη ζωή τους. Να δώσουμε ουσία στο vlog. Στη ζωή τους. Από το χέρι μου φαίνεται σαν να είμαι πλατύπους. Hey, όπως λογικά καταλάβατε, από το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε καρπίζο vlog, το προηγούμενο κλιπ που είδατε τελικά δεν μπορούσε να βγάλει ένα αυτούσιο vlog, γιατί. Οκ. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα καρπίζο vlog. Η μέρα τρίτη σήμερα. Και oh shit. Καταρχάς, όλες μου οι τελευταίες μέρες περάνε με τον εξής τρόπο: γυμναστήριο, Fortnite, record, edit. Αλλά δεν πειράζει, καλά είναι. Καλημέρα για σένα, Χάρη. Γεια σου, Λαμπρινή. Οκ. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σας είχα πει ότι περιμένω όλο ένα πράγμα. Τελικά δεν ξέρω τι με έχει πιάσει γενικά. Αλλά fuck, θέλω να κάνω πολλά πράγματα και να αναβαθμίσω πολλά πράγματα και να νιώθω καλύτερα με αυτό που έχω γύρω μου να δουλέψω. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, το workstation μου. Και με έχει πιάσει μια μανία να κάνω πολλά πράγματα όσο καλύτερα γίνονται. Οπότε περιμένω τελικά λίγα παραπάνω πράγματα που έρνε, τα οποία δεν ξέρω πότε θα έρθουν. Δεν είναι και πολύ μεγάλες αναβαθμίσεις αυτά που θα έρθουν, αλλά θέλω να τα δείτε σιγά σιγά. Θα έρθουν πράγματα τα οποία θα γουστάρετε. Και αυτό που περιμένω είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή αφού έρθουν όλα αυτά πράγματα, θα δείτε ένα καινούριο κανάλι, ένα καινούριο καρπούζι φέτα. Gaming. Δεν ξέρω τι με έπιασε ξαφνικά αυτή η μανία αναβάθμισης του setup. Εντάξει, βέβαια, αλήθεια είναι ότι έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή. Δηλαδή, είχα τον ίδιο εξοπλισμό για πολύ καιρό. Για τα βίντεο εννοώ και αυτά και δεν είχα κάνει καμία αλλαγή. Οπότε ίσως να χρειαζόταν, ναι, για μια, έτσι, ένα φρεσκάρισμα. Και κατά τα ψέματα, αυτά μου αρέσει να τα κάνω και για μένα, γιατί και εγώ νιώθω καλύτερα με τον έχω καλύτερο εξοπλισμό να δουλέψω και γενικώς να έχω έτσι τα ζυφιόνια μου. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει, όπως έχω πει, πως θα βλέπετε επαγγελματικά βίντεο. Θα βλέπετε τα βίντεο που βλέπετε απλά με έτσι λίγο καλύτερη ποιοτούλα και τέτοια και ου. Σογιά. Και γενικά ένα ακόμα πράγμα που σκέφτομαι να κάνω και σας το είπα είναι να πάρω κάποια στιγμή μια vlogging κάμερα. Γιατί θέλω λίγο να μπορώ να βγάλω λίγο vlog έξω, ρε φίλε. Και να κουβαλάς DSLR δεν γίνεται. Αν έχει μια vlogging κάμερα, γίνεται. Αλλά το σκέφτομαι πάρα πολύ το αν αξίζει και αν είμαι ο τύπος που θέλει να κάνει τέτοια βίντεο, όντως, δηλαδή vlog έξω. Αλλά θέλω και δεν θέλω. Επίσης, σε αυτό το σημείο του vlog θέλω να σας ενημερώσω πως το project έχει πια μπειροκυλιά. Πάει εξαιρετικά καλά. Μέχρι στιγμής είμαι στα μείον 7 κιλά από τα αρχικά. Βέβαια δεν είμαι στο απόλυτο γιατί έχω κάνει πολλές φορές cheat. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, ίσως να ξέρετε κάποια από αυτά, αλλά όχι όλα. Αλλά τσιτάρω πολλές φορές. Αλλά και πάλι δεν είναι κακό, πιστεύω, δηλαδή είναι ok. Πριν κλείσουμε για σήμερα, να σας πω ότι σε λίγες μέρες θα έχει ένα εξαιρετικά τέλειο vlog, πολύ διαφορετικό vlog από ό,τι έχετε δει στο κανάλι μέχρι στιγμής. Γιατί θα είναι σε ένα μέρος που θα είναι πολύ ωραία. Ίσως άμα με έχετε follow στο Instagram, ήδη να ξέρετε κάποιοι. Αν δεν με έχετε, να με κάνετε πολύ γρήγορα follow στο Instagram, γιατί πρέπει. Αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι πως περίπου 2 εβδομάδες από τώρα θα έχει ένα πάρα πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο vlog. Πιο ξεχωριστό από Athens vlog, πιο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα vlog που έχουμε κάνει. Θα ξαναλέμε μέσα στη εβδομάδα. Φιλάκια πάρα πολλά. Μουα. Η αλήθεια είναι πως η βροχή στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε. Από προχθές, νομίζω από χθες, κάπου εκεί. Γενικά εντάξει, δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στο σπίτι. Απλά γενικά σταδιακά πλημμυρίζει το σπίτι. Σε κόλλα! Βάζει από παντού, μάλλον. Αλλά το πιο τραγικό δεν είναι ούτε στο άλλο, ούτε στο δωμάτιο μου, εντάξει. Αυτό ήταν κάποτε το δωμάτιο του Steve πριν πλημμυρίσει. Πώς θα φαίνεται, δεν φαίνεται. Μαλάκα, έχω κλείσει όλα τα πολύμπριτσα. Βγάλε φακό. Κάτσε, έχω αστυνομικό φακό. Βγάλε αστυνομικό φακό. Το δωμάτιο του Steve, κάνει λίγο πλάτσι με το πόδι. Είναι πλημμυρισμένο κανονικά ολόκληρο. Μαλάκα, ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ποιο? Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που είναι πλημμυρισμένο και το πάτωμα είναι ξύλινο, το πάτωμα θα ρουφήξει νερά και το ξύλι θα φουσκώσει. Θα έχουμε ένα κάστρο από ξύλο. Νομίζω ότι πρέπει να μετακομίσουμε. Το σπίτι μας πλημμυρίζει. Σε άλλες 2 μέρες λογικά θα είναι όλο μια λίμνη ενιαία. Το δωμάτιο της Λαμπρινής άρχισε να πλημμυρίζει. Δείτε εδώ πέρα είναι η πρώτη μικρή λιμνούλα που σχηματίστηκε. Από εκεί πέρα μπαίνουν τα νερά. Τα βλέπουμε σιγά σιγά να μπαίνουν μέσα. Μαλάκα, το νερό η στάθμη του νερού είναι πάνω από το τέτοιο. Αυτό ήταν κάποτε ανεμιστήρα μου, ο οποίος τώρα έχει βουλιάξει. Μαλάκα! Τι γίνεται? Δείτε μέχρι που είναι το νερό, μαλάκα. God damn! Είναι ακριβώς πάνω. God damn! Πλημμυρίζουμε μέσα. Και δεν πλημμυρίζαμε όλο το χειμώνα, θα πλημμυρίσουμε Μάιο, ρε μαλάκα. Γαμώ τη ζωή μου δηλαδή. Μαλάκα τώρα. Oh fuck! Να πάρω τηλέφωνο στην δουλειά μου να τη εξηγήσω ότι έχει πλημμυρίσει το σπίτι μου. Δείτε και εδώ πέρα έχει λίγο νεράκι. Αλλά εμένα δεν έχει πλημμυρίσει πολύ. Κάνε
κάνεις. Έχεις λίγο νερό απλά εδώ πέρα και το δωμάτιο του Steve έχει πλημμυρίσει ολόκληρο. Ήξερα να διαλέγω δωμάτια. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα εγώ. Αν εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα σε αυτή την εικόνα, πείτε μου στα comments. Μαλάκα έχει πλημμυρίσει όλη τη Θεσσαλονίκη, ρε. Δες τι γίνεται, μαλάκα. Δες τι γίνεται. Μαλάκα. 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 Τέτοια γουστάρω. Hey, μετά από την πλημμύρα στο σπίτι μας, sorry Maverick, σε κάνω λίγο pause. Άρα by the way, τσεκάρετε το τραγούδι Maverick, παιδί μου, είναι πάρα πολύ κομπλέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, what I wanted to say. Μετά την πλημμύρα που υπέστη το σπίτι μας, που ήταν έτσι και λέω σε ένα τραγικό γεγονός, γιατί το μισό σπίτι είχε πλημμυρίσει μέχρι το hall και πατούσαμε πάνω σε νερά, γενικά είχε πλάκα. Το PC της Λαμπρινής είχε νερά μέσα, αλλά τελικά επιβίωσε. Δεν ξέρω πώς, αλλά χαίρομαι που επιβίωσε. Μετά από αυτό λοιπόν, είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που δεν έχουμε νερό. Μπρο, έχει κοπεί τόσες φορές το νερό στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό. Έχει κοπεί πολλές φορές το νερό στη Θεσσαλονίκη αυτόν τον καιρό. Αυτό δεν έχω κάποια παρομοίωση να κάνω. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα και δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, δεν μπορούμε να πλύνουμε τα χέρια μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα γυρίσω σήμερα στη Θέρμη, μάλλον. Δηλαδή στο παλιό μου σπίτι. Δεν περίμενα, δεν ξέρετε ότι έμενα στη Θέρμη, που είναι λογικό να μην το ξέρετε γιατί δεν ξέρω πόσες φορές το έχω αναφέρει. Εν πάση περιπτώσει, θα γυρίσω στο παλιό μου σπίτι, στο οποίο έχουν νερό. Vlog μαζί μου δεν θα πάρω, θα ξαναπούμε την Κυριακή που θα γυρίσω λογικά. Δεν ξέρω αν θα φύγω σήμερα ή αύριο το πρωί, αλλά λογικά σήμερα γιατί δεν αντέχω άλλο τόση βρωμιά. Γαμώ. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά εγώ το νιώθω. Γιατί μας γαμάτε έτσι, ρε πούστη, γιατί μας γαμάει. Δηλαδή είναι δυνατόν όλο το χειμώνα να ήταν κομπλέ από βροχές και για να μην έχει τόσο δυνατές. Και να μπαίνει ο Μάιος και να σου ρίχνει την πιο δυνατή βροχή που έχεις δει στη ζωή σου. Και legit, δεν έχω δει πιο δυνατή βροχή στη ζωή μου, ρε. Και μπορεί και να έχω δει και να μην το θυμάμαι, αλλά μαλάκα είχε πλημμυρίσει όλο ο δρόμο. Επέπλε αμάξια, ρε μαλάκα. Τι στο μπούτσο. Και εκτός αυτού, άκου τώρα τι έγινε. Είχε σπάσει σωλήνα στο μπαλκόνι μας και γι' αυτό είχε πλημμυρίσει όλο το σπίτι, επειδή είχε σπάσει σωλήνα στο μπαλκόνι μας και τα νερά έμεναν στο μπαλκόνι μας. Αντί να πάνε στα από κάτω τα μπαλκόνια κτλ. Και να πάει από σωλήνα σε σωλήνα, έμεναν όλα στο δικό μας μπαλκόνι. Από τους από πάνω δηλαδή έρχονταν όλα και έμεναν στο δικό μας. Λόγω αυτού πλημμύρισαν τα δύο δωμάτια που ξέρετε, του Steve και της Λαμπρινής. Και είχαμε που είχαμε αυτό το πρόβλημα. Έρχονται από κάτω και μας λένε, μας κατηγορούσαν επειδή έστασε το ταβάνι από το πάτωμά μας. Λες και εμείς θέλαμε να πλημμυρίσει το σπίτι μας. Και μπορεί να είναι ενοχλητικό, μπορεί οτιδήποτε, αλλά πλημμύρισε το σπίτι μας, ρε μαλάκες. Ναι, αλλά από εσάς στάζει. Sorry, bro. Καλημέρα. Καλημέρα και σε ένα χάρη. Και τι κάνω πάλι. Πάμε μαζί με ρυθμό. Είσαι η δούλα μας, Νίκο. Εντάξει, εκείνο βασικά πολύ. Τι είσαι να το λέμε αυτό κάθε φορά που σφουγγαρίζεσαι και λες το κάνεις καθημερινή. Λαμπρινή, χθες κοιμηθεί όλη μέρα. Και που λέτε. Ξέρετε τι δεν είχα πει στο vlog μου. Είχα ένα κενό. Ότι τελικά και το δωμάτιο της Λαμπρινής είχε πλημμυρίσει, αλλά δεν σας το είχα δείξει. Και τώρα τα ξύλα έχουν φουσκώσει, δείτε. Δεν φαίνεται. Αλλά είναι φουσκωμένα τα ξύλα. Έγινε για τον Μπούτσο και τώρα εμείς θα βγάζουμε ξύλα. Θέλω να βγάλουμε τα ξύλα στο vlog. Όχι, όχι, ούτε εγώ δεν θέλω. Θέλω να αλλάξω σπίτι, θέλω να αλλάξω δωμάτιο. Ζωή. Θες να μετακομίσουμε αλλού. Πού να πάμε. Αλλού. Πού να. Δεν ξέρω, παρέχει καλό. Πολλές μέρες φουγγαρίζω, ρε μαλάκα. Αλλά μας είπες που τον νοικοκυρά μας ότι θα μας βάλει πλακάκια κάποτε. Κάποτε. Τον Ιούνιο. Ναι, μάλιστα. Οπότε τέλεια. Θα ζεις απλά για λίγο καιρό σε ένα φουσκωμένο σπίτι. Δεν θα κοιμάμαι εδώ πέρα. Θα κοιμάμαι μαζί. Steve, δεν ξέρω τι αντίδραση θα έχει όταν δει το φουσκωμένο πατωμά του. Αν και δεν ήταν πολύ φουσκωμένο, γιατί θα κανονίσουμε να βγάλουμε τα ξύλα. Και όπως μας είπε ο Κυριούλης που ήρθε χθες το πρωί σπίτι μας, όταν βγάλουμε τα ξύλα, μετά θα είναι όλα τέλεια. Δεν θα μυρίζει τίποτα. Μπορεί να δει αυτό το βίντεο. Ας το δει! Του δεν ήταν υδραυλικός, ούτε ξυλουργός, ούτε πατωμάτης. Μπορεί να δει αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε, Κυριούλη, που μας βοήθησε με το look στο μπαλκόνι και μας έδωσε συμβουλές για το πώς. Σιγά μην είναι subscriber αυτός. Σάιπερ μας είναι πιο cool. Ευχαριστούμε, Κυριούλη, που ήρθατε και μας βοήθησε στο σπίτι. Και ελπίζουμε τα πλακάκια να μπουν σύντομα. Γιατί μυρίζει μούχλα εδώ πέρα. Αλλιώς θα μετακομίσουμε, ρε φίλε, και θα φύγουμε από αυτό το γολόσπιτο. Θα πάμε να μείνουμε σε. Μην το πεις. Δεν το λέω. Αυτά για αυτό το καρπούζο vlog, λοιπόν, εδώ με τη Λαμπρινή. Τα λέμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας, φίλοι μου. Γεια σας, φίλοι. Μαλάκες, δεν τέσταρα καν. Ανοίγω το vlog μόνο για να σου πω αυτό. Λοιπόν, αυτός ήταν ο μυστήρας. Τη μέρα της καταιγίδας που είχε πλημμυρίσει όλο το μπαλκόνι. Ήταν εκεί στο μπαλκόνι. Έχει φάει 10 βροχές, έχει πλημμυρίσει μέσα στο νερό. Η μπρίζα, το καλό διότι ήταν κολυμπούσε μέσα στο νερό και ζήρε μαλάκα. Ξέρεις γιατί? Γιατί γι' αυτό κόλλησε το Cool Kids Never Die, bro! Cool Kids Never Die! Οπότε ήταν μυστήρας δουλεύει. Yeah, boy. Τέλεια. Κάτι πήγε καλά στη ζωή μας, είδες? Μπορεί να πλημμυρίσει το ματιό σου, αλλά τουλάχιστον λειτουργεί ο νομιστήρας μου. Ο δικός σου. Μπράβο, νομιστήρα, είσαι πολύ σκληρό καρύδι. Μην τα βάζεις ποτέ κάτω. Η ζωή συνεχίζεται, είναι ωραία. Ένα like όλοι για τον νομιστήρα που ζει. Είναι έναν ζει και ο δικός σου νομιστήρας. Μετά την βροχή.